της ανώτατης νομοσπονδίας γονέων, καταγγέλουμε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας που αρνείται να δεχτεί τους γονείς και να συζητήσει τις αγωνίες και τους προβληματισμούς μας για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Και από αυτή τη θέση δηλώνουμε ότι ως γονείς, μέσα από τους συλλόγους γονέων, εμείς θα επιβάλλουμε τους όρους με τους οποίους θα ανοίξουν τα σχολεία των παιδιών μας. Εμείς θα επιβάλλουμε υγιεινή και μόρφωση, δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά. Εμείς με τους αγώνες μας θα επιβάλλουμε να μην λείπει κανένας εκπαιδευτικός και κανένα προσωπικό καθαριότητας με το πρώτο κουδούνι. Καλούμε τους γονείς μέσα από τους συλλόγους γονέων να συνεχίσουν ακόμα πιο δυναμικά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Η σημερινή μας κινητοποίηση ήταν μια πρώτη απάντηση στην ανάλγητη κυβερνητική πολιτική που επιλέγει να δίνει απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ στις μεγάλες επιχειρήσεις, να κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα υπέρ των συμφερόντων των μεγαλοξενοδόχων και την ίδια στιγμή να μην δίνει ούτε ένα ευρώ για το δημόσιο σχολείο. Θα συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά και όπως στην πράξη επιβάλαμε να μην εφαρμοστεί ο άθλιος νόμος για τις διαδηλώσεις και ακυρώσαμε την απόπειρα της αστυνομίας με πολιτική εντολή να μην μας αφήσει να διαδηλώσουμε, έτσι θα επιβάλλουμε σε συμμαχία και κοινή δράση με τους γονείς των παιδιών μας να μειωθούν τα παιδιά στις τάξεις, να διαμορφωθούν νέες σχολικές αίθουσες, να προβληθεί όλο το αναγκαίο προσωπικό, να εξασφαλιστεί καθαριότητα για όλα τα σχολεία. Τα μορφωτικά δικαιώματα και η υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι πάνω απ' όλα, δεν μπαίνουν στο ζύγι, θα μας βρίσκουν καθημερινά μπροστά τους μέχρι να επιβάλλουμε αυτό που αξίζει σε εμάς και τους μαθητές μας. Η σημερινή κινητοποίηση τελειώνει εδώ, ξεκινά όμως μια μεγάλη προσπάθεια στα πρωτοβάθμια σωματεία, στα σχολιά που ανοίγουν, μαζί με τους γονείς να βρεθούν.